Θα μιλήσουμε τώρα στην εκπομπή στο Υγεία Πάνω απ' όλα για λειτουργική ρινοπλαστική. Τι ακριβώς είναι και πόσο αποτελεσματική είναι. Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Κυπρέου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Για να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι η λειτουργική ρινοπλαστική και ποιους αφορά. Κοιτάξτε, η λειτουργική ρινοπλαστική, όπως το λέει και η λέξη, είναι μια επέμβαση η οποία θέλει να επιλύσει όλα τα προβλήματα της αναπνοής. Όσοι λοιπόν υποφέρουν από απόφραξη στη ρινική αναπνοή τους, δεν κοιμούνται καλά το βράδυ, ροχαλίζουν, έχουν δυσφορία και δύσπνοια και στην καθημερινή τους ζωή ακόμα, θα πρέπει να υποβληθούν σε μια επέμβαση συνδυαστική που να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα τα λειτουργικά και πιθανώς, εάν είναι απαραίτητο, και τα αισθητικά μαζί. Α, είναι συνδυαστική. Είναι και πολύ καλό είναι αυτό, διότι λύνονται δύο προβλήματα. Την ίδια στιγμή, την ίδια επέμβαση και από τον ίδιο χειρουργό. Ωραία. Πάμε, ελάτε να σηκωθούμε γιατί θα αρχίσουμε να βλέπουμε παραδείγματα και η επόμενη μου ερώτηση έχει να κάνει με το πώς θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και πώς θα είναι πιο αποτελεσματική η επίλυση αυτών των προβλημάτων των συνδυαστικών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στο κέντρο μας έρχονται ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε μία ή περισσότερες επεμβάσεις τόσο ρινικού διαφράγματος όσο και ρινοπλαστικής και έχουν αποτυχία σε ποσοστά που φτάνουν το 50%. Αυτό είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Πολύ. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να κάνει μία συγκεκριμένη έρευνα και να μπορέσει να διακρίνει από μία γκάμα χειρουργών, α το πούμε, ποιο είναι ο πιο ειδικός και πιο εκπαιδευμένος με μία μεγάλη εμπειρία σε πολλά περιστατικά, σε μεγάλο αριθμό περιστατικών και να έχει μια συγκεκριμένη τέτοια εκπαίδευση για να αναλάβει αυτή την επέμβαση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι επέμβαση ρουτίνας. Α, μάλιστα. Καλά κάνετε και το. Άρα χρειάζεται απόλυτη εξειδίκευση από τον ειδικό επιστήμονα. Να μπορεί να το αναλάβει και να μπορεί να φέρει υψηλού επίπεδου αποτελέσματα. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε ποια προβλήματα επιλύει, γιατί βλέπουμε εδώ. Ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι το πώς διορθώνεται. Το αισθητικό κομμάτι μπορούμε να το δούμε και να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Σε συνδυασμό με το λειτουργικό, γιατί μπορεί να έχουμε σε αυτή τη μύτη, παράδειγμα, ένα πολύ στραβό διάφραγμα, ναι, αλλά να μην είναι το μόνο που εμποδίζει την αναπνοή του. Ακόμα και η κλίση της μύτης, όταν είναι πτωτική, ακόμα και τα πλάγια τυχώματα, όπως εδώ, όταν είναι αδύναμα και την ώρα που εισπνέουμε υποχωρούν προς τα μέσα, όλα αυτά. Αυτά εννοείται τα εδώ. Τα πλάγια τυχώματα είναι εδώ. Εκεί. Τα πλάγια τυχώματα εδώ είναι ειρηνικές βαλβίδες. Πολύ εδώ. Σημαντικό. Ναι. Και η κλίση της μύτης όταν είναι πτωτική εμποδίζει τη ροή του αέρα, αλλά και τα πλάγια τυχώματα. Και σκεφτείτε ότι με την πάροδο των ετών, και γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι που δεν ροχάλιζαν, αρχίζουν και ροχαλίζουν μετά την ηλικία των 50-60 ετών, είναι γιατί αδυνατίζουν και οι ιστοί. Μία πτωτική μύτη θα έχει κι άλλο πτωτική πορεία. Τα πλάγια τυχώματα θα δυνατήσουν ακόμα με την πρόοδο της ηλικίας και έτσι λοιπόν αρχίζουν και προκαλείται το ροχαλιτό ξαφνικά μετά τα 50-60 έτη, σε μεγάλο ποσοστό ασθενών. Είναι και η χαλάρωση εδώ που μας λέτε. Χαλάρωση των ιστών και εσωτερικά στο φάρικα βέβαια, αλλά και στη μύτη. Όταν έχει μια τέτοια κατασκευή, καταλαβαίνετε ότι με την πρόοδο της ηλικίας τα προβλήματα θα γίνουν χειρότερα. Άρα λοιπόν πρέπει σύντομα, αν κανείς έχει τέτοια προβλήματα και υποφέρει, να βρει τον ειδικό για να μπορέσει να έχει επιτυχία. Εδώ βλέπουμε παράδειγμα μια διορθωτική επέμβαση. Ναι, ας μείνουμε. Είναι καθαρά διορθωτική. Είναι διορθωτική δεν και έχει ως προς την πρόβλημα. Όχι, είχε και λειτουργικό πρόβλημα, αλλά το θέμα εδώ σε συγκεκριμένη ήταν κυρίως το αισθητικό. Γιατί είναι μια περίπτωση, αν δείτε και το ανφάς, έχω και μια άλλη ακόμα με εξαιρετικά λεπτό δέρμα. Οπότε διαγράφονταν από κάτω η χόνδρη όταν ήταν κακοχειρουργημένη και έδινε στόχο στο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν συνομιλούμε με κάποιον, είναι αλήθεια ότι η μύτη είναι ένα στόχο. Είναι το πρώτο που κοιτάμε σε ένα πρόσωπο. Δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά εσείς που είσαστε ειδικός, το προσεγγίζετε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάντα ένα παράπονο και θα έχουν ένα θέμα, αν ειδικά έχουν κάνει ήδη ένα χειρουργείο, θα θέλανε να αμέσως το διορθώσουν. Αν έχει αποτυχία, οπωσδήποτε δεν θέλουν να μείνουν με αυτή τη μύτη, γιατί είναι κάτι που τους στεναχωρεί, που το βλέπουν καθημερινά. Μα είναι με ψυχολογικά. Βέβαια, τι μου λέτε. Πάμε να δούμε και τα άλλα. Ακόμα και άλλα περιστατικά, παρακαλώ. Ωραία. Εδώ είναι πάλι σε άλλο πλάνο η διόρθωση πώς γίνεται της ρινοπλαστικής. Εδώ θα χρειαστούμε μοσχεύματα για να κάνουμε τη διόρθωση. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι από τον ίδιο ασθενή. Μας αρέσει παραδοσιακά να βρούμε από το ρινικό διάφραγμα. Αλλά επειδή έχουν ήδη κάνει ρινικό διάφραγμα και έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του, τότε θα βρούμε άλλες πηγές μοσχευμάτων που μπορεί να είναι οτικός χόνδρος και ακόμα καλύτερα πλευρικός χόνδρος. Α, μάλιστα. Αν πάρουμε μόσχευμα πλευρικού χόνδρου, μην φανταζόμαστε ότι είναι κάποια πολύ βαριά επέμβαση, ναι, πολύ γιατί επίγονη, αλλά να ξέρετε ότι λύνει πολλά προβλήματα της διορθωτικής ορθωτικής ρινοπλαστικής, αλλά επίσης διορθώνει το πολύ σημαντικό σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Δηλαδή, με τα εφόδια αυτά της επανορθωτικής ρινοπλαστικής, μπορούμε να απαλλάξουμε τους ασθενείς μας από το σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
και από αν χρειάζεται να φέρουν μάσκα το βράδυ στον ύπνο τους. Βέβαια, και όλα αυτά τα σημαντικά για την υγεία επακόλουθα που προκαλεί αυτό το σύνδρομο. Όπως τον πρόεδρο Biden, έτσι, που φοράει μάσκα γιατί έχει υπνική άπνοια. Έχει υπνική άπνοια. Ναι, υπάρχει τρόπος και σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί κανείς να είναι σε καλή σωματική κατάσταση, μπορεί να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση. Είτε είναι νέος, είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν έχει αυτό σημασία. Μπορεί να κάνει μια τέτοια επέμβαση συνδυαστική, που μπορεί και ο γιατρός να το επιβάλλει. Να μην θέλει ο ίδιος να κάνει κάποια θετική διόρθωση, αλλά όμως οι ιατρικοί λόγοι να επιβάλλουν μια μικρή ανασήκωση στο ακρορίνιο, μια διόρθωση στα πλάγια και τυχώματα για να στηριχτούν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.